Έχει σημασία αν η Ειρήνη Μουρτζούκου από την υπόθεση του θανάτου των βρεφών στην Αλμαλιάδα είναι Ρωμά ή όχι. Γεια σας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι ψυχολόγος και συγγραφέας και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αυτές τις μέρες ανεβάζω στο κανάλι κάποια βίντεο που έχουν σχέση με την επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα πρωταγωνιστεί το ζήτημα με την 24χρονη κοπέλα την Ειρήνη Μουρτσούκου η οποία φαίνεται να συνδέεται με τους θανάτους τουλάχιστον τεσσάρων βρεφών. Το δύο παιδιών που γέννησε ίδια το 22 και το 23 και πέθαναν σε πολύ νεαρή ηλικία ενώ ήταν παρούσα και των παιδιών δύο φιλενάδων τη που ίδια ήταν παρούσα την ώρα που τα παιδιά έπαθαν ότι έπαθαν και τελικά πέθαναν. Ε... Στη περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω κάποιους συνδέσμους από προηγούμενα βίντεο. Εδώ στο κανάλι μας, το ψυχοεκπαιδευτικό, έχουμε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι συναντιόμαστε διαδικτυακά κάθε εβδομάδα και συζητάμε θέματα ψυχοεκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Ψυχοεκπαίδευση σημαίνει να εκπαιδεύομαι από έναν ψυχολόγο ο οποίος εκλαϊκεύει την επιστήμη της ψυχολογίας και μου δίνει εργαλεία για να κάνω τη ζωή μου καλύτερη. Στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, το επίπεδο των γυναικών, όπου συναντιόμαστε κάθε τετάρτη μέσω Zoom, μία φίλη σήμερα έγραψε στη διαρκή συζήτηση στην κοινότητα στο Viper μία α, άποψη, την εμπειρία της, η οποία με προβλημάτισε, τη διαβάζω σε αυτό το βίντεο και τη σχολιάζω. Και ελπίζω το βίντεο αυτό να προσθέσει δημιουργικά... Να συμβάλλει θετικά στο δημόσιο διάλογο αυτών των ημερών. Λοιπόν, οι φίλοι, χθε την ομάδα 28, 28 Οκτωβρίου 2024, καλημέρα, κορίτσια και χρόνια πολλά, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα, λέει, για το αν η Ειρήνη που μιλάει θέκλα στα βίντεο είναι Ρωμά. Χθε το βράδυ έμαθα κι εγώ ότι τελικά είναι Ρωμά. Εγώ το έψαξα, μίλησα και με δημοσιογράφους οι οποίοι μου είπαν ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν η κοπέλα αυτή είναι Ρωμά. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ προσωπικά παρακολουθώντας τις διάφορες συνεντεύξεις και κυρίως αυτά που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος είναι ότι ίσως η κοπέλα αυτή δεν είναι Ρωμά αλλά έχει στενές σχέσεις με ανθρώπους από την κοινότητα των Ρωμά. Δεν είμαι σίγουρη. Η φίλη λέει ότι έμαθε ότι τελικά είναι Ρωμά. Ένα κορίτσι νεαρό έγραψε κάτω από τα προβίτιο της προηγούμενες ημέρες Είναι Ρωμά και της λέω που το γνωρίζεις και μου λέει εμείς οι νέοι Μπαίνουμε στα κοινωνικά δίχτυα, μπαίνουμε στο TikTok Βρήκα το TikTok της κοπέλας και είναι Ρωμά Όντω έψαξα και εγώ να βρω ένα από τα προφίλ που έχει στο TikTok Όντω ανεβάζει κάποια τραγούδια τα οποία ακούγονται ότι είναι τραγούδια το Ρωμά Αυτό δεν είναι απαραίτητη ε, βεβαίωση. Δεν είναι μια βεβαιότητα ότι η κοπέλα είναι Ρωμά. Φαίνεται όμως ότι αν δεν είναι η ίδια Ρωμά έχει πολλές σχέσεις με ανθρώπους Ρωμά. Ε, και ο κύριος Γιαννόπουλος είχε πει στη συνέντευξη στην ΕΡΤ ότι ε, εάν τα προβλήματα σε ένα σπίτι είναι πολλά και το παιδί δεν βρίσκει αυτό που θέλει μπορεί να πάει κάπου αλλού να ζητήσει καταφύγιο ή να ζητήσει να ανήκει σε μια ομάδα και εκεί ίσως να αντιμετωπίσει και άλλους κινδύνους. Δεν ξέρω αν εννοούσε ότι η κοπέλα αυτή δεν είναι Ρωμά και την περίοδο της α, απαρχής της εφηβικής της αντιδραστικότητας μπήκε σε ομάδες συνομιλίκων που να ανήκουν στην φυλή Ρωμά. Δεν ξέρω. Και τονίζω το δεν ξέρω επειδή <laughs> ένας επιστήμονας που λέει τα ξέρω όλα, το πιο πιθανό να μην είναι επιστημονική προσέγγιση του. Η επιστήμη έχει αυτή την έννοια, ότι ξεκινάω από το δεν ξέρω και προσπαθώ να μάθω. Γράφει λοιπόν η φίλη. Χθε το βράδυ έμαθα και εγώ ότι τελικά είναι Ρωμά. Συμφωνώ και στο κόμμα με τη Θέκλα ειδικά στο σημείο τι μας αφορά αν είναι Ρωμά ή Πελοποννήσια ή από πουδήποτε. Δυστυχώς όμως λέει φίλοι, έχω γεννηθεί σε μια περιοχή που τους έχουμε δίπλα μας. Και πάρα πολλές φορές μεγαλώνοντας προσπαθούσα να υπερασπιστώ τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, ανεξαρτήτου φιλής, σε κάθε κουβέντα πανήγονταν για αυτούς, όμως ερχόταν η πραγματικότητα και με διέψευδε κάθε φορά». Οι ψυχολογικές και ψυχοπαθητικές δυνάμεις και προεκτάσεις είναι αδιαφισβήτητα ίδιες για τον κάθε άνθρωπο, ιδιαιτέρως όταν μεγαλώνει σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. Και εγώ συμφωνώ μέχρι και στον τόνο με αυτά που λες, ότι οι ψυχολογικές δυνάμεις, οι ψυχοπαθητικές προεκτάσεις, είναι οι ίδιες για οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξαρτήτως καταγωγής. Ειδικότερα εάν μεγαλώνει σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. Έχω καταλήξει εγώ προσωπικά, λέει φίλοι, τώρα σα διαβάζω ένα μήνυμα που έστειλε στην κοινότητα στο Viber μια φίλη. Το διαβάζω έτσι όπως το έγραψε. Έχω καταλήξει ότι οι φιλοί του, οι φιλοί των γύφτων θα πω και όχι Ρωμά, είναι εναρκησιστικοί και άκρος επικίνδυνοι. Το αποδεικνύουν περίτρανα κάθε μέρα. Σίγουρα έχω δει και ανθρώπους να εξελίσσονται και να ακολουθούν τον καλό δρόμο αλλά δυστυχώς είναι η μειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι κακοπίτες, δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση, δεν έχουν φιλότιμο και εντροπή, σε κάθε ευκαιρία μας κλέβουν και μας φέρονται κακοπίτικα. Τα διαβάζω ακριβώς όπως τα γράφει η κοπέλα από την εμπειρία της. Χτυπάνε τα παιδιά μας όταν τα δουν στις πλατείες μας χωρίς λόγο και αφορμή, απλώς για να μας επιβληθούν. Δύο φορές ο μεγάλος μου γιος που είναι παιδί ήρεμο και που δεν προκαλεί καυγάδες, τη μια φορά στην κεντρική μας πλατεία. Εφτά το απόγευμα καθόταν με τους φίλους του και μίλαγαν και ήρθαν γύφτη της ηλικία τους χωρίς να θέλουν να κλέψουν και τους χτύπησαν απλώς για να τους επιβληθούν. Τη δεύτερη φορά πάλι με τους φίλους του κάπου στα 9 άτομα γύρναγαν από το γήπεδο της γειτονιάς που πήγαν να παίξουν μπάλα και περίμενα στη στάση κοντά στο γήπεδο να πάρουν το λεωφορείο. Δυστυχώ η στάση αυτή είναι στη γειτονιά του και από το πουθενά σταμάτησαν τρία αυτοκίνητα γεμάτα με γύφτου 25 έω 30 χρόνων. Τα παιδιά μα είναι 17 χρόνων και του δίρανε επειδή καθόντουσαν στη δημόσια στάση του μα. Το παιδί μου και τι δύο φορέ πήρε την αστυνομία για βοήθεια. Όλοι οι γονεί πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα και καταθέσαμε μηνύσει. Ψάχναμε εμεί να βρούμε βιντεοληπτικό υλικό κατά μήκο του δρόμου από τα μαγαζιά, με αποτέλεσμα να μην πειράζουν ποτέ μια τρίχα από τα μαλλιά του. Αν όμω εμεί πειράξουμε κάποιο παιδί τους, ή εμπλακούμε κατά λάθο είτε σε τροχαίο είτε σε άλλο συμβάν και φταίμε, έρχονται 50 άτομα και μας τραμπουκίζουν και το μόνο που θέλουν είναι λεφτά. Στα σχολεία του δίνουν επίδομα για να μορφωθούν τα παιδιά του και να γίνει ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Την οποία όμω, λέει σε παρένθεση, οι ήδη δεν θέλουν. Ξεκινάμε τη χρονιά με 4-5 γυφτάκια σε κάθε τάξη και στο δεύτερο μήνα δεν υπάρχει κανένα. Σταματάνε. Παρόλο που έχουν δικά του μαγαζιά πλέον, γιατί δεν του δεχόμαστε σε κομμωτήρια, καφετέρια κτλ., πάλι συνεχίζουν να κλέβουν και να ελεηλατούν. Ο άντρα τη αδελφή μου είναι αστυνομικό και καθημερινός στο τμήμα αντιμετωπίζει τέτοια συμβάντα σεξουαλική παιδική κακοποίηση. Οι γύφτοι πάνε με τα παιδιά του, αυτά μετά κάνουν άλλα παιδιά και ούτω καθεξή. Πολύ ξύλο και δυστυχώ ολόκληρη φυλή δομείται πάνω στην κακοποίηση. Εγώ παιδιά δεν τα γνωρίζω αυτά. Γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχουν καθόλου άνθρωποι Ρώμα στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν. Ε, νομίζω ότι υπήρχαν πριν από την τουρκική εισβολή και μετά την τουρκική εισβολή πήγαν να μείνουν στα κατεχόμενα εδώ στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχουμε ε, ε, ανθρώπους από τη φίλη Ρωμά παρακολούθησα το Σάββατο που μας πέρασε μεγάλο μέρος, όχι ολόκληρο, ακόμη δεν το έχω τελειώσει το επεισόδιο του podcast του Άρη Δημοκίδη ο Άρης Δημοκίδης είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος από τη Λάιφο, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο κανάλι μας. Έχει ανεβάσει το Σάββατο που μας πέρασε ο Άρης ένα επεισόδιο με τίτλο «Η σκληρή αλήθεια για τους Έλληνες Ρωμά, τα προβλήματα και οι λύσεις». Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ του Άρη Δημοκίδη που δεν κρύβει τίποτα κάτω από το χαλί αναζητώντας απαντήσεις που θα βελτιώσουν μια τεταμένη συνύπαρξη. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το link για όσους θέλετε να ακούσετε το επεισόδιο του Άρη του Δημοκίδη σε σχέση με τους Ρωμά. Ε, σας λέω όμως ότι εγώ προσωπικά δεν έχω καθόλου πείρα, ούτε, προσ, ούτε προσωπική πείρα, αλλά ούτε και κλινική πείρα. Δηλαδή όσο είχα το γραφείο στην Κύπρο δεν είχα ούτε έναν θεραπευόμενο ο οποίος να είναι Ρωμά. Τώρα δεν ξέρω αν η λέξη γύφτο είναι... Τι διαφορά έχει από τη λέξη Ρωμά, μπορείτε να μου το πείτε στα σχόλια. Θυμάμαι ότι στο σχολείο ε, κάναμε μάθημα για το δωδεκάλογο του γύφτου, ένα εξαιρετικό ε, ποιητικό έργο. Ο δωδεκάλογος του γύφτου από τον Κωστή Παλαμά δημοσιεύτηκε το 1907, είναι μια ποιητική σύνθεση η οποία αποτελείται από 12 λόγους και θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αποτελεί την κορυφαία ως έκφραση της λυρικής σκέψης του ποιητή. Ε, στο σχολείο, στο Λύκειο, μάλιστα θυμάμαι ότι είχαμε γράψει και σε ένα διαγωνισμό σε σχέση με την ανάλυση ε, του έργου αυτού του Κωστή Παλαμά «12 λόγους του γύφτου» το 1907 που βγήκε αυτό το βιβλίο σίγουρα δεν ήταν υποτιμητικό να λέει κάποιος γύφτος γιατί ο Κωστής Παλαμάς ήταν ένας πολύ αναγνωρισμένος ποιητή και χρησιμοποιούνταν αυτός ο όρος. Σήμερα όμως και δεν έχω παρακολουθήσει ολόκληρο το επεισόδιο του Άρη μπορεί να είναι υποτιμητικό. Βλέπω εδώ πέρα ότι... Η Ρωμά είναι γνωστή στις περισσότερες χώρες με λέξη συγγενή προς τη λέξη γύφτος. Οι λέξεις αυτές προέρχονται από τη λέξη Αιγύπτιος και η χρήση τους οφείλεται στην πεποίθηση παλαιότερων εποχών ότι οι Ρωμά προέρχονται από την Αίγυπτο. Μεταξύ από ό,τι άκουσα από το podcast του Δημοκίδη, είναι κάπου από την Ινδία που προέρχεται η φίλη των Ρωμά. Η Ρωμά είναι επίσης γνωστή και με την ονομασία Αθήγανη. Διαβάζω εδώ από τη μηχανή του χρόνου πώς βγήκε από τους Βυζαντινούς η λέξη γύφτος, η ιστορική ανακρίβεια που καθιέρωσε τον όρο ο οποίος δεν είχε καμία υποτιμητική χρειά. Σήμερα λέει η λέξη γύφτο θεωρείται υποτιμητική. Την ίδια αρνητική χρειά έχει και στις περισσότερες γλώσσες του δυτικού κόσμου. Στην πραγματικότητα προέρχεται από τα ελληνικά και δεν είναι παρά απλός Γεωγραφικός προσανατολισμός λέει η μηχανή του χρόνου. Υπολογίζεται ότι η πρώτη Αθήκανη έφτασε στην Ευρώπη πριν από 1500 χρόνια και για πολλούς αιώνε ήταν κατεστημένη κυρίως στα Βαλκάνια. Μία μεγάλη μερίδα επέλεξε την Πελοπόννησο. Λόγω του μελαψού δέρματος και το σκούρο χαρακτηριστικό του στον ελλαδικό χώρο... Επικράτησε η εσφαλμένη αντίληψη ότι είχαν έρθει από την Αίγυπτο. Μάλιστα, όσο τα χρόνια περνούσαν, οι νέε γενιέ Ρωμά πίστευαν ότι πράγματι είχαν τι ρίζε του στην Αίγυπτο. Εν τω μεταξύ, η κοπέλα Ειρήνη, τη οποία το προφίλ μελετούμε, αυτέ τι ημέρε εμφανισιακά ούτε σκούρα είναι, ούτε μελαμψή είναι. Ε, τα χαρακτηριστικά τη δεν είναι αυτά μια κοπέλα που προέρχεται από τη φίλη των Ρωμά. Η αλήθεια ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φίλων Ρωμά, Ρωμά, προερχόταν από τη Βόρεια Ινδία και είχε κατέβει στην Ευρώπη μέσω Περσίας και Αρμενίας. με τα χρόνια η ρατσιστική διάθεση των τόπιων έναντι στα τσιγκάνικα φύλλα και η έκδηλη απόρριψη του νομαδικού και άναρχου τρόπου ζωής που είχαν επιλέξει έδωσαν στον όρο γύφτος αρνητική χρειά. Σήμερα προτιμάται το τσιγκάνος ή το αθήγκανος ενώ η επίσημη ονομασία που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως είναι Ρωμά από το σανσκριτικό Ρομ που σημαίνει περιπλανόμενος μουσικός. Άρα φαντάζομαι ότι η κοπέλα τους λέει γύφτου, γιατί θέλει να προσδώσει μία έμφαση στο ότι έχουν αρνητική συμπεριφορά. Εγώ διαφωνώ με το να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς για τους ανθρώπους που να τους προσβάλλουν, Επίσης διαφωνώ κάθετα με το να κάνουμε συμπεριφορές που να προσβάλλουν τους άλλους ανθρώπους. Όπως να κλέβουμε, να απειλούμε, να δέρνουμε, να κακοποιούμε. Και κάπου τίθεται και ένα ζήτημα τι είναι πιο σημαντικό. Η ορθή χρήση της γλώσσας ή η ορθή χρήση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το να λέμε τις σωστές λέξεις ή να κάνουμε τις σωστές πράξεις. Και λέει πολύ ξύλο και δυστυχώ ολόκληρη η φυλή δομείται πάνω στην κακοποίηση. Στην πράξη, όταν πάνε να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά που πρέπει για να βοηθηθούν, ήδη δεν το επιθυμούν. Θέλουν να είναι στο περιθώριο και να φτιάχνουν δικό του παρακράτο. Σκοτώνουν ανθρώπου και μετά από λίγο είναι έξω. Κάποιοι πολιτικοί τους πληρώνουν, λέει για να τους ψηφίσουν και να βγούμε μεγάλο ποσοστό. Αυτό το έχω δει μπροστά στα μάτια μου. Να δίνουν χρήματα έξω από τις κάλπες που είχα παρκάρει για να πάω να ψηφίσω και λέει ποσά που πιάνουν για να πάνε να ψηφίσουν. Λέει ότι παίρνουν χρήματα και κάποιες υπηρεσίες του κράτους δεν γνωρίζω. Πώς λοιπόν θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα όταν αυτοί που μπορούν να δώσουν λύσεις κέρυες και πρακτικές είναι μέρος του συστήματος. Όταν έμαθα λοιπόν ότι η Ειρήνη είναι γύφτησα, κατανόησα πλήρω γιατί έχουν πεθάνει τα παιδιά και ότι ήταν αναμενόμενο. Συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο, αλλά για μένα η γύφτη είναι μια πληγή μεγάλη. Μου καταστρέφουν τον τόπο μου και μου κακοποιούν τα παιδιά μου. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν ανά τα χρόνια έχει μελετηθεί φυλή των τσιγκάνων και γιατί ενώ με τόσο εξυγχρονισμό αυτοί στεναρά αντιστέκονται και έχουν τους δικούς τους νόμους, θα έλεγα ηθικούς, αλλά δυστυχώς έχουν μόνο ανήθικους νόμους. Έχουν μια υπέμπρμετρη ευαισθησία στο παραμικρό λάθο που θα γίνει εις βάρος τους, αλλά τους ίδιους δεν τους πειράζει κανείς και κάνουν βαρύτατα εγκλήματα αυτό δεν το έχω καταλάβει πότε και ήταν και η ερώτηση του γιού μου που μετά από όλα αυτά που συνέβησαν μου λέει εμείς είμαστε καθόλου σωστοί πολίτες και δεν μας υπερασπίζεται κανείς αυτοί που κάνουν τόσα εγκλήματα γιατί δεν τιμωρούνται συγγνώμη λέει για το μεγάλο κείμενο συγγνώμη σας κούρασα είναι, είναι στενάχωρο αυτό που βιώνουμε όλοι εμείς που ζούμε δίπλα του. Και τη γράφει μια άλλη φίλη, λυπάμαι για αυτά που διάβασα. Εύχομαι στο μέλλον να μην σου ξανασυμβούν τέτοια περιστατικά. Και λέει: Μακάρι κορίτσι μου, αλλά δυστυχώ εδώ που μένουμε είναι μια μόνιμη πληγή. Δυστυχώ έχουμε σπίτια, μαγαζιά εδώ και δεν φεύγουμε. Έχω υποσχεθεί όμω τον εαυτό μου σε λίγα χρόνια να φύγω. Ετοιμάζονται συνθήκε για να το πραγματοποιήσω σιγά σιγά και με ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση και με επιλογέ που θα με φέρουν στο μονοπάτι που ονειρεύομαι, θα το καταφέρω. Τη γράφει μια άλλη φίλη, η οποία ζει σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδος. Τι άσχημη εμπειρία αυτή που περιγράφει, τη λέει. Και εμεί εδώ που ζω, έχουμε γύφτου. Όμω δεν ενοχλούν. Εγώ προσωπικά τους συμπαθώ. Όσε φορέ του έχω συναντήσει στη ζωή μου, δεν έχω κάτι άσχημο να πω. Αντιθέτω. Και τη απαντάει η, αρχ... η κοπέλα που έκανε το αρχικό σχόλιο: Μακάρι να ήμουν σε τέτοια απόσταση από αυτού, να μπορούσα να το δω έτσι. Δυστυχώ όμω στην καθημερινότητα έρχομαι σε συνδιαλλαγή μαζί του καθημερινώ, επειδή του εξυπηρετώ στη δουλειά μου. Και σε μόνιμη βάση, το μυαλό του είναι στην κουτοπονηριά και πώ θα σε κλέψουν, λέει. Λοιπόν. Αυτό ήταν το σχόλιο της φίλης στην ομάδα στο Viper που με προβλημάτισε και αποτέλεσε το έναυσμα για αυτό το βίντεο. Ξαναλέω ότι εγώ ως ψυχολόγος, που οι ψυχολόγοι είμαστε μικροκοινωνικοί επιστήμονες, δεν είμαστε μακροκοινωνικοί επιστήμονες, άρα μελετούμε τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έρχονται σε εμά για να μελετήσουμε. Ενώ ένας κοινωνιολόγος, ένας μακροκοινωνικός επιστήμονας μελετάει πιο μεγάλα κοινωνικά φαινόμενα οι ψυχολόγοι μελετούμε τις περιπτώσεις που γνωρίζουν. Έκανα πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, ένα βίντεο εδώ στο κανάλι, όπου ένα νεαρό κορίτσι Ρωμά, η οποία είναι μαθήτρια στο Λύκειο, μου έγραφε για το πώς αντιμετωπίζεται από ενήλικες στην πόλη που ζει, από τη μητέρα μιας συμμαθητριάς της, από τη ψυχολόγο στην οποία πήγε να πάρει βοήθεια, αντιμετωπίζεται με απαξιωτικό τρόπο. Γιατί ενώ η ίδια πάει στο σχολείο, είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις της, αρκετοί την βλέπουμε αρνητικό μάτι λόγω της φίλης στην οποία ανήκει. Και στο podcast του Άρη του Δημοκίδη που όπως σας είπα και προηγουμένως θα βάλω την περιγραφή σε αυτό εδώ το βίντεο όπως επίσης και θα βάλω και το σύνδεσμο για το βίντεο αυτό που έκανα με την κοπέλα τη Ρωμά στο podcast του Άρη του Δημοκίδη λοιπόν μιλάνε και νεαρές κοπέλες μαθήτριες Ρωμά οι οποίες λένε ότι θέλουν να σπουδάσουν και να βγουν από αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης τον παραδοσιακό της φίλη του και μεγαλύτερες κοπέλες οι έχουν σπουδάσει και έχουν αλλάξει τον τρόπο που ζουν σε μεγάλο βαθμό. Επίσης στο επεισόδιο αυτό μιλάνε και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι για να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι Αθήγανοι, οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά, οι στη σημερινή εποχή πρέπει να σκεφτούμε πώς ήταν οι Έλληνες πριν πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 50 και του 60. Έχει μείνει πίσω, λέει αυτή η φίλη. Λοιπόν, δεν είναι δικαιολογία το να είσαι Ρωμά για να κάνεις κακοπιτικές πράξεις. Δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαιολογία. Η επιστήμη της ψυχολογίας, η νόμη, η νόμη της Ελλάδος, η νόμη της Κύπρου, η νόμη της Ευρωπαϊκής ένωσης δεν διαχωρίζουν τους ανθρώπους ανάλογα με τη φίλη και την κουλτούρα τους και δεν σου λένε αν είσαι Ρωμά δικαιούσε να βιάζεις τα παιδιά σου και αν είσαι Έλληνας δεν δικαιούσε να βιάζεις τα παιδιά σου και τιμωρείσαι. Δεν έχω προσωπική πείρα, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει, όμως δεν μπορώ να αγνοήσω αυτά που γράφει η φίλη στην ομάδα, η οποία είναι μια κοπέλα που έχει αναπτυγμένη την ενσυναίσθηση και όπως έγραψε και ίδια μεγαλώνοντας προσπαθούσε να κατανοήσει, προσπαθούσε να υπερασπιστεί αλλά στην πράξη βλέπει ότι εκεί που ζει, στην περιοχή που ζει που προφανώς είναι μια περιοχή στην οποία ίσως να υπερτερούν και αριθμητικά η Ρωμά δεν γνωρίζω σε ποια περιοχή είναι και να γνώριζα δεν θα έλεγα για να μην προδώσω την ταυτότητά τη. δεν μπορώ να αγνοήσω τις εμπειρίες που περιγράφει. Δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι ο γιο τη έφαγε ξύλο δύο φορές χωρίς να κάνει τίποτα δεν μπορώ να γνωρίσω αυτό που λέει ότι ε, οι γύφτοι προσπαθούν να ξεγελάσουν α, τους καταστηματάρχες με πονηριά ή να τους κλέψουν ή η ρωμα θα σας λέω εγώ δεν το θεωρώ υποτιμητικό όρο τη λέξη γύφτος γιατί θυμάμαι που ξόδεψα τελειώτες ώρες μελετώντας το 12 λόγο του γύφτου του Κωστή Παλαμάκη ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ποιήματα που έχω μελετήσει ποτέ λοιπόν, ε, δεν αποτελεί δικαιολογία το να είσαι Ρωμά για να πράξεις οτιδήποτε. Το να είσαι Ρωμά δεν αποτελεί δικαιολογία για να διαπράξει εγκλήματα. Ούτε όλοι οι Ρωμά διαπράττουν εγκλήματα. Είπα προηγουμένω ότι δεν έχω προσωπική εμπειρία, αλλά ξέχασα ότι το Μάιο του 2023 που είχα ε, νοσηλευτεί σε ένα γνωστό ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών, στο διπλανό κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο, ήταν μια κοπέλα από τη φυλή των Ρωμά με την οποία πιάσαμε και την κουβέντα και συνομιλήσαμε, περάσαμε αρκετές ώρες μαζί και διαπίστωσα ότι και μία φυσιολογική ζωή έχει η γυναίκα αυτή και το σπιτικό της έχει όπου ζει με τον άντρα της και τα παιδιά της και μιλώντας με την κοπέλα αυτή διαπίστωσα ότι ζει μια οικογενειακή ζωή χωρίς πολυγαμίες, χωρίς αιμομιξίες με τη διαφορά ότι και αυτή παντρεύτηκε πολύ νωρί και η κόρη τη παντρεύτηκε πολύ νωρί. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά που είδα στον τρόπο σκέψη και λειτουργία. Εργαζόμενοι άνθρωποι, ο άντρα τη εργαζόμενο, τα παιδιά τη εργαζόμενη, μια οικογένεια η οποία ανήκει στο μικρό ποσοστό των Ρωμά, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία. Ε, σίγουρα, σίγουρα, η μεγάλη αντίσταση μια κλειστή κοινωνία να εξελιχθεί έχει να κάνει με τα κοινωνικά στερεότυπα, τι προκαταλήψεις και τους φόβου που έχει αυτή η κοινωνία. Μιλάω για την κοινωνία των Ρωμά ότι θα αλλοιωθεί με αρνητικό τρόπο εάν αφαιθεί να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία. Παρόμοιου φόβου που έχει κάθε συντηρητική κοινωνία όταν έρχεται σε επαφή με πιο προοδευτικέ κοινωνίε, σίγουρα το να πλουτίζουν κάποιοι να εσχροκερδούν παίρνοντα μίζε από ανθρώπου οι οποίοι ανήκουν σε αυτή τη φυλή προκειμένου να του κάνουν διευκολύνσει και προκειμένου να μένουν ατιμόρυτοι είναι κατακριτέου σε πολύ ψηλό βαθμό. Σίγουρα το να έρχεται η γνώση των αρχών ότι διαπράττονται εγκλήματα ότι διαπράττονται εγκλήματα κατά ανηλίκων και να μην κάνουν τίποτα είναι ανεπιτρέπτο. Στην περίπτωση αυτή την οποία συζητάει το Πανελλήνιο. Δεν, ξαναλέω, δεν ξέρω αν η είναι Ρωμά. Μπορεί οι φίλε τη να ήταν Ρωμά. Αλλά και να είναι Ρωμά και να έχει πολύ στενέ σχέσει με τη φίλη του Ρωμά, δεν φαίνεται αυτό να παίζει ρόλο ώστε να την αντιμετωπίζει διαφορετικά η πολιτεία. Γιατί θυμηθείτε, υπήρξε μια παρόμοια περίπτωση με Ελληνίδα, όχι Ρωμά με... και οι Ρω... Ρωμά-Ελληνες, είναι ενώ Ελληνίδα ελληνικής προελεύσεως από την ελληνική φυλή, η οποία επίσης είχε παρόμοιους τρόπους παρέλασης από τα πάνελ των τηλεοπτικών εκπομπών, συνεντεύξεις κτλ και λοιπά και αυτή τη στιγμή έχει καταδικαστεί για το θάνατο του ενός από τα τρία παιδιά της και οι, οι δίγες συνεχίζονται. Δεν νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Ούτε θεωρώ πως είναι δικαιολογία το ότι είναι Ρωμά για να γίνονται αιμομιξίες. Σε καμία περίπτωση οι αιμομιξίες είναι κατακριτές από όπου και αν έρχονται. Εδώ στο κανάλι μας στο YouTube το ψυχοεκπαιδευτικό μιλάμε συχνά για τις συναισθηματικές αιμωμιξίες. Μια πολύ πιο light εκδοχή του να έχουν οι γονείς, inappropriate relationships αδόκιμες σχέσεις με τα παιδιά τους όταν λέμε συναισθηματική αιμομιξία εννοούμε ένας γονέας να βλέπει το παιδί του σαν το αποκούμπι του, σαν το ψυχολόγο του και να λέει μυστικά στο παιδί του και να ζητάει συμβουλές και να λέει τα προβλήματά του ενώ δεν θα έπρεπε να επιβαρύνει το παιδί του με τα δικά του. Συναισθηματική αιμομηξία σημαίνει η μάνα να αγαπάει το γιο τη υπερβολικά και να τον βλέπει συναισθηματικά σαν να είναι σύντροφος της ενώ είναι ο γιο Συναισθηματική δεν έχει μέσα το σεξουαλικό κομμάτι, έχει μόνο το συναισθηματικό. Αυτά είχα να πω. Ότι δεν έχει σημασία αν είναι Ρώμα. Δεν δικαιολογείται αν είναι Ρώμα. Δεν είναι όλοι Ρώμα έτσι, όπω του έχει περιγράψει η φίλη. Σαφώς Αναλόγως την περιοχή που κατοικεί κάποιος, αναλόγως το τι συμμορίες και τι κλίκες έχουν δημιουργηθεί σε εκείνη την περιοχή, μπορεί οι άνθρωποι να επηρεάζονται και κυρίως τα νεότερα παιδιά να επηρεάζονται προς μία ή προς άλλη κατευθύνση. Δεν αμφισβητώ ότι συμβαίνουν όλα αυτά που περιγράφει στην περιοχή που ζει. Δεν αμφισβητώ όμως ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές που υποζούρομα και δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτό που έχει σημασία είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι για όλους τους πολίτες του κράτους, να μην υπάρχει ειδική μεταχείριση κανενός, ούτε ειδική μεταχείριση κάποιου που είναι Ρωμά, επειδή είναι Ρωμά και είναι κρίμα ο καημένο, αρά να αφήσουμε ένα εγκληματί και είναι Ρωμά, ούτε ειδική μεταχείριση κάποιου που δεν είναι Ρωμά έναντι κάποιου που είναι Ρωμά. Και αυτό που είπε η φίλη, για τη δική της παρατήρηση ότι πρόκειται για μια ναρκισιστική φυλή και ότι ολόκληρη φυλή και ότι ολόκληρη κοινότητα συμπεριφέρεται με δικαιωματισμό και ξέρει να παίρνει μόνο τα ωφέλη από το ότι είναι μειονότητα στην Ελλάδα και όχι τις υποχρεώσεις από το γεγονός ότι είναι πολίτες αυτή της χώρας είμαι σίγουρη ότι το βασίζει πάνω σε πραγματικές εμπειρίες μερικές από τις οποίες και περιγράφει. Αν ακούει αυτό το βίντεο κάποιο που ανήκει στη φυλή των Ρωμά, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι Ρωμά είσαι καταδικασμένο να λειτουργήσει με τέτοιου τρόπου. Αν ακούει αυτό το βίντεο κάποιο που δεν ανήκει στη φυλή των Ρωμά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μισήσουμε όλου του Ρωμά, να του απορρίψουμε, να του κάνουμε ακόμη πιο δύσκολη την ενσωμάτωσή του. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι από όλε τι κοινότητε που προσπαθούν για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι καλοδεχούμενοι από τους υπόλοιπους. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άνθρωποι με προσανατολισμό εξέλιξης και στη φύλη των Ρωμά και σε οποιαδήποτε άλλη φύλη και σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα. Όποιος ασχημονεί από όπου και αν προέρχεται, το σωστό είναι να τιμωρείται. Όποιος προοδεύει και εξελίσσεται από όπου και αν προέρχεται, το σωστό είναι να επικροτείται. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ψυχοεκπαιδευτικά θα ωφεληθούμε πολύ περισσότερο όσοι είστε εδώ στο κανάλι για ψυχοεκπαίδευση αν δούμε την περίπτωση αυτή της ειρήνης όχι, α, είναι Ρωμά και εντάξει αυτά που την κατηγορούν ότι έκανε σίγουρα τα έκανε και συμπεριφέρεται έτσι επειδή είναι Ρωμά όχι, όχι και ξαναλέω είδαμε πρόσφατα άλλη περίπτωση που δεν ήταν Ρωμά η ανθρώπινη κακία δεν γνωρίζει φιλή, δεν γνωρίζει έθνος, δεν γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό που έχω τονίσει και στα προηγούμενα βίντεο είναι ότι η επιστήμη της ψυχολογίας δεν μελετάει μόνο την υγεία, την ψυχική και την ασθένεια την ψυχική, μελετάει και την ανθρώπινη κακία αλλά και την ανθρώπινη καλοσύνη. Η γνώμη μου είναι να επιλέγουμε όλοι να είμαστε φως και όχι σκοτάδι. Να είμαστε άνθρωποι της καλοσύνης και όχι της κακίας. Τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές, δεν ξέρω σε ποια περιοχή ζει, αλλά και να έξερα ξαναλέω δεν θα έλεγα, ε, είναι μία επιλογή και η φυγή. Ίσως είναι μία προσωπική επιλογή για αυτούς τους ανθρώπους και το να μετακομίσουν και το να πάνε σε μια άλλη περιοχή όπου να μην υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις. Εάν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι στο περιβάλλον μας, από όπου και αν προέρχεται, εννοείται ότι θα του αποφύγουμε. Εμεί εδώ στο κανάλι λέμε να πάμε no contact με του ίδιου μα του γονεί. Πόσο μάλλον με ανθρώπου που δεν είναι συγγενεί μα, που δεν είναι γονεί μα, που δεν είναι τα αδέρφια μα και ανθρώπου οι οποίοι αποδεδειγμένα μα κακοποιούν. Ναι, πρέπει να μένουμε μακριά από κάθε κακοποιητή και η βία, η κακοποίηση, η εξαπάτηση, η εγκληματικότητα δεν έχει δικαιολογία από όπου και αν προέρχεται. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω επικοδομητικέ απόψει του στυλ. Απόψει πως μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση παρά ε, ρατσιστικά σχόλια και σχόλια τα οποία να είναι υβριστικά και ακυρωτικά εν συνόλο. Βλέπετε και η κοπέλα που έγραψε το αρχικό σχόλιο ήταν προσεκτική ω προ τη διατύπωση γιατί ακριβώ δεν ήθελε να δικήσει ανθρώπου ούτε να προάγει τα στερεότυπα. Έτσι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον διαβάζοντα το γραπτό τη και γνωρίζοντα και τη δράση τη γενικότερα. Είναι μια κραυγή απελπισία αυτή. Και νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε να βάλουμε τον εαυτό μα στη θέση τη, να ζει σε μια κοινότητα στην οποία να προσπαθεί να είσαι εντάξει, να είσαι ένα έντιμο πολίτη, να πληρώνει τι υποχρεώσει σου, να σέβεσαι του νόμου, να μην παρανομεί, να είσαι εντάξει και να κινδυνεύει από αδόκητες επιθέσεις και να μην τιμωρούνται αυτοί που σε κακοποιούν, ναι, σε πιάνει το παράπονο, ναι, απελπίζεσαι και ναι, θες να φύγεις και να πας μακριά. Το μεγάλο στίχημα είναι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Αλλά όντω, αν δεν γίνουν αλλαγές σε δομικό επίπεδο, όντω, αν δεν παταχθεί η διαφθορά εκείνων που καλύπτουν Τέτοιε συμπεριφορέ γιατί όντω αν ισχύει αυτό που λέει, δεν έχω λόγο να μην πιστέψω ότι ισχύει, αλλά δεν το έχω δει με τα μάτια μου. Αν ισχύει αυτό που λέει ότι κάποιοι πολιτικοί πληρώνουν ανθρώπου με αυτέ τι φυλέ για να του ψηφίζουν, εννοείται ότι μετά θα του χρωστούν και χάρε και θα κάνουν τα στραβά μάτια. ή αν χρηματίζονται κάποιε υπηρεσίε, εννοείται ότι δεν θα εκτελούν σωστά τον ρόλο του. Κάθαρση. Δηλαδή θέλουμε του γύφτου, του Ρωμά να τους εκπολιτήσουμε και να τους βάλουμε μέσα στην κοινωνία μας. Πόσο πολιτισμένη είναι η κοινωνία μας και πόσο δίκαιη είναι η κοινωνία μας. Δεν είναι μέλη από τη δικιά μας κοινωνία αυτοί που δέχονται να χρηματίζονται και δέχονται να κάνουν τα στραβά μάτια. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεπάρχουμε σε έναν κόσμο δίκαιο όλοι, αναλαμβάνοντας ο καθένας το δικό του κομμάτι της ευθύνης. Από που και αν προέρχεσαι να είσαι εντάξει. Να είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Με αξιοπρέπεια να κερδίζεις τη θέση σου στον κόσμο. Όχι να απαιτεί, όχι να έχεις δικαιωματισμό, όχι να κάνεις επίκληση στο συνέστημα και όχι να ωφελείσαι από κάποια προνόμια που δίνουν α, ίσως και κάποιες πολιτικές τοποθετήσεις σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικό background. Σημασία έχει να εξελιχτούμε όλοι και να γίνουμε άνθρωποι. Γιατί ξαναλέω και αυτοί από τους Έλληνες, τους Έλληνες που δεν είναι Ρωμά, γιατί οι Έλληνες πολίτες είναι και Ρωμά, αυτοί από τους Έλληνες που χρηματίζονται χειρότεροι από τους άλλους. Γιατί υποτίθεται βρίσκονται σε μια πιο εξελιγμένη και πιο εκπολιτισμένη κοινωνία και με το να χρηματίζονται και να κάνουν τα στραβά μάτια, στην ουσία τους κρατούν αυτούς τους ανθρώπους στο επίπεδο που είναι. Διαφθορά και σύψη υπάρχει και στη δική μα κοινωνία. Είναι πολύ διάστατο το ζήτημα, δεν είναι τόσο απλό. Είκο. Στέλνω την αγάπη μου.